Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε και να σας καλωσορίσουμε, παρότι πάμε προς το τέλος της ημερίδας και από την δικιά μας την πλευρά. Όπως προαναγγέλθηκε, είμαι ο Θοδωρής Παναγούλης, διευθυντής του Energy Press, και έχω τη χαρά και την τιμή, κύριε Υπουργέ, να έχουμε μια συζήτηση με τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και συναρμόδιο, θα λέγαμε, για τα θέματα της ηλεκτροκίνησης, τα οποία άπτονται και πολλών ζητημάτων ενεργειακών, τα οποία δεν είναι εκ πρώτης όψεως ορατά και νομίζω θα το δούμε και στην συζήτηση. Καταρχάς, κύριε Υπουργέ, θέλω να σημειώσω ότι σήμερα είχαμε την πρώτη παρουσίαση στους δημοσιογράφους του Εθνικού Στρατηγικού Προγράμματος για την Ενέργεια και το Κλίμα, του νέου ΕΣΕΚ, της πρότασης του Υπουργείου για το νέο ΕΣΕΚ, όπου εκεί είχαμε στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, που είναι και το αντικείμενο του συνεδρίου, σημαντικές και φιλόδοξες, θα λέγαμε, αναφορές και εξαγγελίες. Θέλω αυτό με αυτό να αρχίσουμε. Να μας πείτε τι περιλαμβάνει το νέο ΕΣΕΚ και ποια είναι η σημασία της ηλεκτροκίνησης ευρύτερα για την ενεργειακή μετάβαση. Μια ερώτηση που ισοδυναμεί με χίλιες από την κατάλαβα. Τι περιλαμβάνει το νέο ΕΣΕΚ. Όχι, για το τομέα της ηλεκτροκίνησης, λέω. Okay. Και τη σημασία της ηλεκτροκίνησης συνολικά για την ενεργειακή μετάβαση. Ωραία. Καταρχήν, να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που μου απίθυναν να ανταλλάξουμε σήμερα απόψεις και να ενημερώσουμε τους παρευρισκόμενους και όχι μόνο. Σήμερα, πραγματικά, παρουσιάσαμε το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Την πρότασή μας, για να το πω πιο σωστά, γιατί θα δημοσιευθεί, θα ανακοινωθεί σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να συμμετέχουν όλοι οι φορείς. Και τελικά να καταλήξουμε στο τελικό σχέδιό μας, το οποίο έχει έναν βασικό στόχο, να μειώσουμε τις εκπομπές διοξείδου του άνθρακα το 2030 κατά 55% μέχρι το 2000, σε σχέση με το 2019 και να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Και για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε 7 παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την πολύ ταχύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ηλεκτρικό μας μείγμα, με την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές, αλλά και να το πω πιο γενικά, με την απαθρακοποίηση και το πρασίνισμα των μεταφορών, γιατί ένα κομμάτι είναι η ηλεκτροκίνηση, αλλά έχουμε και πράσινο υδρογόνο, έχουμε και βιοκαύσιμα, έχουμε και συνθετικά καύσιμα, τα οποία θα βοηθήσουν να πετύχουμε την απαθρακοποίηση των μεταφορών. Έχουμε την πολύ μεγάλη αύξηση των συστημάτων αποθήκευσης, έχουμε την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της φιλοδοξίας που έχουμε προς αυτό. Έχουμε νέες βιομηχανίες που θα δημιουργηθούν, που είναι η βιομηχανία, για παράδειγμα, των συνθετικών καυσίμων και φυσικά και το πράσινο υδρογόνο, όπως είπα. Άρα όλα αυτά περιλαμβάνονται μέσα στο νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο με λίγα λόγια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι πετυχαίνει το στόχο, που είναι η σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά με πολύ σημαντική αύξηση της προστιθέμενης αξίας, έτσι ώστε να έχουμε πολύ θετικό αποτύπωμα τελικά στην κοινωνία μας. Άρα, εδώ και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, περιβάλλον, ηλεκτρική ενέργεια και πράσινος μετασχηματισμός και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν είναι έννοιες αντικρουόμενες και αντίθετες, αλλά έννοιες συμπληρωματικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση, έχουμε ένα πάρα πολύ φιλόδοξο στόχο. 1 στα 3 αυτοκίνητα το 2030, νέα αυτοκίνητα, να είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Έχουμε έναν ενδιάμεσο στόχο το 2025, το 5% των νέων ταξινομήσεων να είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Θα σας πω ότι το Δεκέμβριο τον έχουμε πετύχει αυτό το στόχο. Δηλαδή, είχαμε το Δεκέμβριο του 2022, που μας πέρασε. Είχαμε περίπου 12% των νέων ταξινομήσεων να είναι ηλεκτρικά και ηλεκτρικά εξωτερικά και plug-in υβριδικά και υβριδικά εξωτερικής φόρτισης. Από το 12%, το 5%, 5-6% περίπου, ήταν 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Που σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και γι' αυτό το λόγο, και αυτό φυσικά οφείλεται καταρχήν στην απόφαση, την πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να χαράξει μια στρατηγική που προωθεί την ηλεκτροκίνηση. Και βοηθάει και το νοικοκυριό, το ελληνικό νοικοκυριό, να αποκτήσουν ένα ακριβότερο σήμερα 100% ή plug-in υβριδικό αυτοκίνητο. Με τα προγράμματα, τον πρώτο και το δεύτερο κύκλο εξοικονομώ, συγγνώμη, κινούμε ηλεκτρικά. Το εξοικονομώ έχει να κάνει με την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας και βέβαια με ένα νέο πρόγραμμα, τα πράσινα ταξί. Ωραία. Μιας και το ξεκινήσατε να το λέτε,
να ανακεφαλαιώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις παρεμβάσεις τις οποίες μέχρι σήμερα έχουν γίνει και να μας πείτε τα αποτελέσματά τους. Διότι καλό είναι να δοκιμάζονται στην πράξη προγράμματα τα οποία έχουν καταρτήσει, ας πούμε, οι δικοί του χώρου, αλλά είναι ένα ερωτηματικό τι αποτέλεσμα έχουν αυτό εν τέλει, αυτά τα προγράμματα εν τέλει. Οι προκυβερνητικές πρωτοβουλίες. Λοιπόν, όπως φαίνεται, τα προγράμματα αυτά έχουν αποτέλεσμα. Όταν φτάσαμε δηλαδή το 12% των αυτοκινήτων, το 7% περίπου των συνολικών ταξινομήσεων σε επίπεδο έτους, να είναι 100% ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή plug-in υβριδικά. Σημαίνει λοιπόν ότι η κοινωνία είναι έτοιμη. Έχουμε το... Είναι έτοιμη και απλά ήθελε το κίνητρο και την κατεύθυνση από την πολιτεία για να προχωρήσει. Φυσικά και το οικονομικό κίνητρο είναι σημαντικό, γιατί ακόμα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε δίνοντας την ενίσχυση και την επιδότηση αυτή και φαίνεται ότι το πετυχαίνουμε. Έχουμε το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, το οποίο αφορά τον πολίτη και τις εταιρείες. Έχουμε το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά, το οποίο βοηθάει και νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις να αλλάξουν, να αντικαταστήσουν τα παλιά συμβατικά αυτοκίνητα με νέα ηλεκτρικά, με μια επιδότηση που φτάνει τα 9.000 ευρώ μαζί με την αντικατάσταση που είναι περίπου 1.000 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο και 500 ευρώ επιπλέον για την αγορά ενός φορτιστή. Έχουμε επίσης και βέβαια μια επιδότηση η οποία είναι από 30-40% ανάλογα με τον τύπο του αυτοκίνητου. Έχουμε το πρόγραμμα Πράσινα Ταξί που δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του κλάδου να αντικαταστήσουν το παλιό συμβατικό και πολύ ρηπογόνο αυτοκίνητό τους με ένα καινούργια τεχνολογία 100% ηλεκτρικό και έτσι και να μειώσουν το κόστος, το λειτουργικό κόστος και το κόστος της υπηρεσίας προσφέρουν, αλλά και να προσφέρουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και πάνω απ' όλα να μειώσουν και τις εκπομπές αερίων των θερμοκηπίων, αλλά και τους ρήπους που αυξάνουν την ατμοσφαιρική ρήπανση στις πόλεις μας. 22.500 ευρώ, 17.000 ευρώ για την αγορά του νέου ηλεκτρικού και 17.500 ευρώ και 5.000 ευρώ για την αντικατάσταση του παλιού αυτοκινήτου τους. Άρα βλέπετε ότι οι κατευθύνσεις είναι σωστές. Από το 2026 και μετά όλα τα νέα ταξί, οι νέες ταξινομήσεις ταξί θα πρέπει να είναι 100% ηλεκτρικά σύμφωνα με τον κλιματικό μας νόμο. Και θα πρέπει το 1 τρίτο περίπου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων επίσης από το 2026 και μετά να είναι ηλεκτρικά. Άρα ήρθε η κυβέρνηση, έρχεται με ρυθμιστικά μέτρα να δώσει την κατεύθυνση όπως είναι ο κλιματικός νόμος και έρχεται με κίνητρα οικονομικά να βοηθήσει αυτούς οι οποίοι τους δικαιούχους να πετύχουν αυτό το οποίο θέλουμε. Αναφερθήκατε στο κλιματικό νόμο και από πολλούς χαρακτηρίστηκε και χαρακτηρίζεται ο κλιματικός νόμος σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις του σχετικά με την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης ως πολύ, θα λέγαμε, αφενός μεν φιλόδοξος, αφετέρου δε αυστηρός. Με την έννοια ότι σε περίοδους ενεργειακής κρίσης, σε περίοδους όπου δεν μπορεί να πει κανείς ότι τρέχει το χρήμα άφθονο στις τσέπες των καταναλωτών. Υποχρεώνονται πιθανόν κάθε ένας που θέλει να αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο σταδιακά να πάει σε μια πιο ακριβή τεχνολογία. Μήπως πράγματι σε τέτοιες περιόδους θα έπρεπε κανείς να είναι λίγο πιο φιδωλός όσον αφορά τις απαγορεύσεις? Νομίζω ότι μάλλον όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι από εδώ και πέρα η ζωή θα είναι γεμάτη προκλήσεις. Έχουμε την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση. Έχουμε οικονομικές κρίσεις. Έχουμε υγειονομικές κρίσεις. Τα έχουμε ζήσει όλα μέσα σε ένα διάστημα 3-4 ετών. Δεν νομίζω ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε για πιο ήσυχα χρόνια. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για χρόνια με μεγαλύτερες προκλήσεις. Μεγαλύτερες προκλήσεις και για την κοινωνία και για την οικονομία. Άρα πρέπει να γίνουν όλα τώρα, ώστε καταρχήν να προλάβουμε, γιατί ακόμα έχουμε τον χρόνο, νομίζω το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κρίσης, που είναι θέμα υπαρξιακού χαρακτήρα, την κλιματική κρίση. Άρα, είναι αλήθεια αυτό που λέτε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ο κόσμος δυσκολεύεται, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται, καλούνται να αντικαταστήσουν παλιά ρηπογόνα αυτοκίνητα με νέα και γι' αυτό το λόγο ερχόμαστε εμείς μέσα από τα οικονομικά κίνητρα που δίνουμε και τις επιδοτήσεις. Αυτό να το κάνουμε προσιτό ακριβώς για αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να προμηθευτούν ένα νέο αυτοκίνητο. Ένα νέο αυτοκίνητο μπορεί να έχει
το κόστος της αρχής επένδυσης που εμείς προσπαθούμε να το μειώσουμε μέσα από τις επιδοτήσεις, αλλά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θα έχει σημαντικά ωφέλη και οικονομικά στον οικοκυριό και στον επαγγελματία. Ένα τρίτο κόστος λειτουργίας, συνυπολογιζόμενο και το πέρα από το καύσιμο, αλλά και τη συντήρηση, και βεβαίως συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, στην μείωση, σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Άρα σωστά λέτε ότι τα πράγματα από εδώ και πέρα δεν θα είναι εύκολα. Γι' αυτό και η πράσινη μετάβαση, ο πράσινος μετασχηματισμός οικονομίας και κοινωνίας πρέπει να γίνει με έναν τέτοιο τρόπο που δεν θα μείνει κανείς πίσω, όπως λέμε, με έναν δίκαιο τρόπο. Και όλα τα εργαλεία και όλα τα προγράμματα, οι παρεμβάσεις που εμείς έχουμε σχεδιάσει για να πετύχουμε και τους νέους φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, ακριβώς αυτό αποσκοπούν. Δηλαδή, να πετύχουμε τη σημαντική μείωση αερίων του θερμοκηπίου με έναν ισόρροπο τρόπο που τελικά όχι μόνο δεν θα δυσκολέψει την κοινωνία, αλλά θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας βιώσιμες και υψηλά αμοιβόμενες και μια οικονομία η οποία θα είναι ανταγωνιστική. Θέλω, το είπατε σήμερα στη συνέντευξη, θέλω όμως εδώ να εξηγήσετε γιατί το θέμα της ηλεκτρικοποίησης των λειτουργιών και των καθημερινών, της καθημερινότητας, θα λέγαμε, μέσα σε αυτά και η ηλεκτροκίνηση, γιατί αυτό το ζήτημα είναι κομβικό στην υπόθεση ενεργειακή μετάβαση. Ο εξηλεκτρισμός, ο πράσινος εξηλεκτρισμός. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, μέσα σε αυτό νομίζω ότι η ηλεκτροκίνηση στην πραγματικότητα είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς, ας πούμε, μια συνήθεια που η οποία αφορά το σύνολο των πολιτών μπαίνει στην ηλεκτρικοποίηση εκεί που ήταν στα ρόκτα κάψιμα. Προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο τις μεταφορές, αφορά και άλλους τομείς όπου θα ηλεκτρικοποιηθούν, ας πούμε. Ωραία. Γιατί αυτό είναι κομβικό για την ίδια την ενεργειακή μετάβαση. Γιατί οι μεταφορές συμμετέχουν σε ένα ποσοστό το οποίο προσεγγίζει το 1 τρίτο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή. Είναι πάρα πολύ απλό. Άρα, αν θέλουμε να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, αυτό θα πρέπει να το πετύχουμε μηδενίζοντας εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αερίων του θερμοκηπίου και τις μεταφορές. Να πω δύο πράγματα πάλι. Έχουμε την ηλεκτροκίνηση που είναι για τις ελαφρές μεταφορές και για τις επιβατικές μεταφορές, για τα νοικοκυριά, αλλά δεν φτάνει η ηλεκτροκίνηση. Ακόμα η τεχνολογία δεν έχει ανακαλύψει αεροπλάνα που πατάνε με ηλεκτρισμό, για παράδειγμα. Ή θα ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε πλοία, όχι ακτοπλοίας, αλλά υπερπόντια ναυτιλία, που διανύουν μεγάλες αποστάσεις, να κινούνται με ηλεκτρισμό. Ακόμη. Αλλά έχουμε και άλλους τρόπους. Έχουμε το πράσινο υδρογόνο. Έχουμε τα ανανεώσιμα αέρια. Έχουμε βιομεθάνιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Έχουμε πράσινη αμμονία. Όλα αυτά θα βοηθήσουν να πετύχουμε το πρασίνισμα στις μετακινήσεις και στις αεροπορικές μετακινήσεις. Τώρα, η ηλεκτροκίνηση θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Επαναλαμβάνω, γιατί περίπου οι μεταφορές ενοχοποιούνται για το 1 τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το θέμα είναι αυτό να το πετύχεις με έναν τρόπο που θα προσδώσει τοπική προστιθέμενη αξία, εγχώρια προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία, να μην εισάγουμε τους φορτιστές πάλι απ' έξω, να μην εισάγουμε, για παράδειγμα, τα μέσα παραγωγής όλα απ' έξω. Όλα αυτά θα πρέπει να μην εισάγουμε τα συνθετικά καύσιμα από τρίτες χώρες ή από άλλες χώρες. Γι' αυτό το ειδικό μας ΕΣΕΚ προσδιορίζει δράσεις και τομείς όπου θα γίνουν σοβαρές επενδύσεις, όπως για παράδειγμα στους τομείς της αποθήκευσης ενέργειας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε εθνικούς πρωταθλητές. Έχουμε ελληνική εταιρεία. Έχουμε τη Sunlight του ομιλού Γερμανού. Παράγει μπαταρίες. Εμείς λοιπόν είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να δώσει σε αυτές τις επιχειρήσεις, ελληνικές επιχειρήσεις, και όχι μόνο σε επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν στη χώρα, για να δημιουργήσουν εδώ παραγωγικές διαδικασίες παραγωγής τέτοιων προϊόντων και τέτοιων αναγκαίου εξοπλισμού για τον πράσινο μετασχηματισμό, έτσι ώστε τελικά να έχουμε το μέγιστο όφελος στη χώρα μας. Μάλιστα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε ένα ζήτημα το οποίο και από το πρωί έχει απασχολήσει εδώ τις διαδικασίες του συνεδρίου, στο θέμα της ανάπτυξης, ας πούμε, των σημείων φόρτισης. Μάλιστα, υπήρξε και μία αναφορά το πρωί, άκουσα τον κύριο Καραμαλή να λέει ότι πιθανόν το υφιστάμενο δίκτυο διανομής
δηλαδή το δίκτυο του ΔΔΕ, ίσως δεν είναι επαρκή για να υπάρξει μια ταχεία ανάπτυξη των σημείων φόρτισης, όπως παραδείγματι στις εθνικές οδούς κτλ. Ισχύει αυτό, δηλαδή πράγματι πρέπει να διερευνήσουμε άλλες λύσεις πέραν εκείνων οι οποίες έχουν δρομολογηθεί πιθανόν από τον ΔΔΕ. Καταρχήν είναι αυτονόητο ότι το υφιστάμενο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας όταν σχεδιάστηκε δεν είχε συνυπολογίσει ότι θα τοποθετηθούν, θα συνδεθούν χιλιάδες φορτιστές επιπλέον από τις χρήσεις οι οποίες έχουν προϋπολογιστεί για να φορτίζουμε αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εμείς δεν έχουμε προνοήσει και σε αυτό το τομέα. Βεβαίως πρέπει να δούμε τον ΔΔΕ κατά τη διάρκεια των χρόνων. Αν πάρουμε μία φωτογραφία του ΔΔΕ 2015-2018, όπου εκεί δεν είχαν ακόμα ούτε στήλους, που λέει ο λόγος, για να προχωρούν στην επέκταση των εναέριων δικτύων, ή τους έλειπε σοβαρός εξοπλισμός και είχαν επενδύσει τάξη των 100 με 150 εκατομμυρίων το χρόνο μόνο. Ναι, εκεί, αν ήμασταν σε εκείνη την κατάσταση, σε εκείνη τη φωτογραφία, θα ήταν μάλλον δύσκολο για το ΔΔΕ να ανταποκριθεί. Αν δούμε το ΔΔΕ όμως όπως μετασχηματίζεται και μέσα από τη νέα διοίκηση, όπου έχουμε αυξήσει τις επενδύσεις, τις ετήσιες επενδύσεις από τα 150 εκατομμύρια στα 250 εκατομμύρια μέσα σε 2 χρόνια από τότε που αναλάβαμε, στα 300 εκατομμύρια του χρόνου και στα 500 εκατομμύρια σε 2 χρόνια, και αυτό αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, τότε ναι, έχουμε έναν ΔΔΕ, ο οποίος φυσικά και μπορεί να υποστηρίξει την ανάγκη επέκτασης του δικτύου φόρτισης. Από εκεί και πέρα, πρέπει να ξέρουμε κάτι, ότι οι φορτιστές, όταν λέμε ένα φορτιστή, έχουμε στο μυαλό μας ένα φορτιστή 50 αμπέρ και πάνω. Γρήγορο ταχυφορτιστή, που μπορεί να φορτιστεί ένα αυτοκίνητο μέσα σε 40 λεπτά, μία-μία μισή ώρα, ανάλογα και τη δυνατότητα του αυτοκίνητου. Αλλά δεν είναι αυτός ο συνήθις τρόπος φόρτισης των αυτοκινήτων. Μάλιστα, άμα φορτίζει συνέχεια με τέτοιου είδους ταχυφορτιστές το αυτοκίνητο, μάλλον κακό κάνει στην μπαταρία και μειώνει και τη διάρκεια ζωής. Υπάρχουν οι ταχυφορτήσεις και οι ταχυφορτιστές που θα πρέπει να μπουν σε μεγάλους οδικούς άξονες, σε εθνικές οδούς, σε σημεία όπου μπορεί να σταθούμε για λίγη ώρα το αυτοκίνητο, αλλά θα υπάρχουν και φορτιστές οι οποίοι είναι χαμηλότερης έντασης για σταδιακή και πιο αργή φόρτιση που προστατεύει και την μπαταρία και πετυχαίνεις και το στόχο σου. Παράδειγμα, στις πιλωτές των πολυκατοικιών. Στα σπίτια μας. Εκεί θα μπουν φορτιστές. Εμείς επιδοτούμε 500 ευρώ την αγορά τέτοιου φορτιστή μαζί με την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Εκεί πιθανότατα δεν χρειάζεται τίποτα από την τοποθέτηση μόνο ενός ρολογιού πιθανότατα. Ναι. Δηλαδή η υφιστάμενη κατάσταση μπορεί να σηκώσει, να το πω έτσι, να αντέξει κάποιους τέτοιους φορτιστές, όπου εκεί είναι αργή φόρτιση. Το βράδυ όπου παρκάρουμε το αυτοκίνητο θα φορτίζεται, το πρωί θα το χρησιμοποιούμε. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο ΔΔΕ πρέπει να πω ότι κάνει σπουδαία δουλειά, έχει φανεί. Πρέπει να σας πω κάτι εδώ. Το 2015 έως 2018 συνδέονταν στην Ελλάδα περίπου 100 με 200 ΜΒ νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το χρόνο. Το χρόνο, σε αιτήσια βάση. Το 2016 και το 2017 συνδέθηκαν 2 ΜΒ στη μέση τάση. 2 ΜΒ σημαίνει 5, 6, 7 φωτοβολταϊκά, ναι, πάρκα, ναι, ναι. 100, 200 ή 500 κιλοβάτ. Το 2022 ο ΔΔΕ συνέδεσε πάνω από 1000, περίπου 1100 ΜΒ φωτοβολταϊκών στο δίκτυό του. Που σημαίνει πάνω από 2,5 με 3.000 φωτοβολταϊκά πάρκα. 5 φωτοβολταϊκά πάρκα το χρόνο το 2017. Ναι. 3.000 πάρκα το 2022. Πόσες χιλιάδες φορές πάνω έχει αυξηθεί η δουλειά που έχει κάνει ο ΔΔΕ. Αυτό πώς το έκανε από τη μια σημεία στην άλλη. Έγινε από τη μια σημεία στην άλλη, έγινε με μια προσπάθεια. Άρα αυτό δείχνει τη δυνατότητα και την επάρκεια του ΔΔΕ και σε ανθρωπίνο δυναμικό, όχι ότι δεν ενδυναμώνεται συνέχεια, έτσι, και σε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και σε στρατηγική και τακτική που έχει χαράξει η σημερινή διοίκηση. Επειδή μιλήσατε προηγουμένως για τους φορτιστές στο σπίτι, στις πιλωτές των πολυκατοικιών κτλ., είμαστε μακριά από τη στιγμή όπου θα χρησιμοποιούνται οι μπαταρίες των αυτοκινήτων ως backup, ας πούμε, για το σύστημα? Δεν είμαστε καθόλου μακριά, είμαστε πολύ κοντά.
έχουμε ενσωματώσει μια οδηγία που δίνει αυτή τη δυνατότητα πρώτον. Στους προσούμερς, το περάσαμε. Δίνουμε τη δυνατότητα τώρα μέσα από το νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στη στέγη να εγκαταστήσουν νοικοκυριά τουλάχιστον 200.000 φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά, μέχρι 10 κιλοβάτ στη στέγη, όπου εκεί θα τοποθετηθεί ένας νέος μετρητής, θα αντικατασταθεί ο παλιός αναλογικός με ένα καινούριο ψηφιακό, έξυπνο, και θα τοποθετηθεί και ένας νέος μετρητής που μετράει την παραγωγή ρεύματος για το κάθε νοικοκυριό. Εδώ λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα και μέσα από την μπαταρία να βλέπουμε τι ρεύμα μέσα από το μετρητή αυτό και φυσικά με την ανάλογη εγκατάσταση, τι εγχύει στο σύστημα. Άρα επενδύσεις που γίνονται τώρα για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στη στέγη θα μπορούν αύριο να βοηθήσουν και το νοικοκυριό, που, το συγκεκριμένο, το οποίο θα πάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, που θα παράγει ενέργεια από τον ήλιο σε πολύ ανταγωνιστική τιμή, σχεδόν μηδενική όταν αποσβεστεί, να φορτίζει το αυτοκίνητό του. Και όταν δεν χρειάζεται, η μπαταρία αυτή, όταν δεν χρειάζεται να την καταναλώσει για τη μετακίνηση, να τη χρησιμοποιεί για να έχει ενέργεια στο δίκτυο. Γι' αυτό και το ΕΣΕΚ, όπως έχετε δει, η προτεραιότητα δίνεται στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Αλλά και η πολιτική και τα νέα προγράμματα που θα ανακοινώσουμε θα δίνουν έμφαση στην κατασκευή και συγκατάσταση σημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Μικρή επιδότηση για το φωτοβολταϊκό συστέχη το αυτόνομο, μεγαλύτερη επιδότηση για αυτόν ο οποίος επιλέξει ένα σύστημα φωτοβολταϊκού με μπαταρία. Γιατί από εδώ και πέρα έχουμε κάνει πραγματικά σπουδαία δουλειά, όλη η κοινωνία δηλαδή, σε ό,τι αφορά την δίδυση των ΑΠΕ, αλλά η αποθήκευση ενέργειας είναι αυτή που θα μας πάει παραπέρα. Αν καταλαβαίνω καλά, εσείς δίνετε ουσιαστικά το πρώτο βήμα για να αξιοποιηθεί και η μπαταρία του αυτοκινήτου ως backup που σας ρώτησα, είναι αυτό καθ' αυτό το πρόγραμμα εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, έτσι. Άρα αυτόματα κάνουμε την πρώτη μαγιά δυνητικών μικρών αποθηκών, ας πούμε, σε οικιακό επίπεδο. Όταν με το φωτοβολταϊκό, για να το πούμε απλά, που κατασκευάζει ένα νοικοκυριό στη στέγη του. Ναι, θα εγχέει στο σύστημα. Θα μπορεί να εγχέει και το μετράμε μέσα από το μετρητή που τοποθετούμε. Οποιαδήποτε άλλη έγχυση, είτε από την μπαταρία του σπιτιού του, είτε από την μπαταρία του αυτοκινήτου του, επίσης θα μπορεί να υπολογίζεται και άρα να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια, στο ενεργειακό μείγμα, να καλύπτουμε κατανάλωση με αυτόν τον τρόπο. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν δεν έχετε κάτι να σημειώσετε έτσι ακροτελεύτιο για τα θέματα της ηλεκτρολογής, να σας ρωτήσω. Έχουμε πολλά να σημειώσουμε. Το ξέρω, αλλά λέω στο πλαίσιο της σημερινής συζήτησης που είμαστε και με το συγκεκριμένο χρόνο. Θα ήθελα ίσως να μου κάνετε ένα σχόλιο, να μου πείτε τέλος πάντων αν είστε αισιόδοξος σε σχέση με τις τιμές της ενέργειας μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την πτώση που βλέπουμε διεθνώς στο φυσικό αέριο. Αν είστε αισιόδοξος τέλος πάντων ότι αυτό το χειμώνα θα τη βγάλουμε σε εισαγωγικά καθαρή και τι θα γίνει στο άμεσο, στο ορατό μέλλον. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να κάνει κάποια πρόβλεψη. Γιατί οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Ελπίζουμε όλοι και προσδοκούμε και ευχόμαστε να τελειώσει και ο πόλεμος, ο οποίος έχει φέρει πολλά δεινά και τροφοδοτική ενεργειακή κρίση, και με αυτόν τον τρόπο να πέσουν τιμές του φυσικού αερίου και έτσι να επανέλθουμε σε κανονικότητα. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Θα σας πω όμως τι έχουμε κάνει εμείς, σαν κυβέρνηση. Έχουμε κάνει μία σειρά από παρεμβάσεις για να διασφαλίσουμε και την επάρκεια φωτιασμού, αλλά και να διατηρήσουμε προσθέσεις μέσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργεια συνολικά στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις. Το μέτρο του δυνατού. Μέσα από τις ενισχύσεις, μέσα από τους μηχανισμούς φορολόγησης υπερκερδών, είτε στον τομέα της παραγωγής, είτε στον τομέα της προμήθειας, που ακολουθήθηκαν στη συνέχεια αυτοί οι μηχανισμοί, υιοθετήθηκαν σε επίπεδο Ευρώπης και φυσικά πιο, θα έλεγα, δομικά μέσα από την αύξηση της δίδυσης των ΑΠΕ. Η τιμή, όπως όποιοι κάποιοι έχουν δει, για αύριο προσδιορίζεται η χοντρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα στα 58 ευρώ. Ναι. Είχε φτάσει στα 500 και στα 600 ευρώ. 58 ευρώ όταν στη Γερμανία είναι 148 και στη Γαλλία είναι 180 ευρώ. Εντάξει, προηγήθηκαν και οι μέρες που ήταν ακριβώς ανάποδα. Τα πούμε όλα. Εγώ το λέω. Είναι οι αμέσως προηγούμενες ημέρες. Εγώ το λέω και εδώ δεν είναι για πανηγυρισμούς αυτό, αλλά θέλω να σας πω για ποιο λόγο έχουμε 58 ευρώ. Γιατί το φυσικό αέριο παραμένει, η τιμή του να είναι περίπου στα 50-60 ευρώ.
Άρα θέλουμε δύο θερμικές μεγαβατόρες, θέλουμε 160 ευρώ καυσί, 120 ευρώ καυσίμου. Βάλει και το διοξείδιο του άνθρακα, θέλουμε περίπου 140-150 ευρώ έχουμε κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Γιατί έχουμε αύριο τιμή αγοράς 58, μέση τιμή αγοράς επόμενης ημέρας? Γιατί σημαίνει ότι έχουμε πολύ μεγάλη διέσδυση επειδή φυσάει και έχουμε και ήλιο, και γιατί έχουμε και μειωμένη φυσικά κατανάλωση. Αυτό το είχαμε και τις προηγούμενες μέρες βεβαίως. Άρα είναι η διείσδυση των ΑΠΕ και οι εισαγωγές που κάνουμε, οι διασυνδέσεις που έχουμε, που μας βοηθούν σήμερα να έχουμε μια τιμή ενέργειας πάρα πολύ χαμηλή αύριο και κάποιες ώρες ημέρας μηδενικές τιμές ενέργειας. Άρα αυτή είναι η λύση. Αν δούμε λοιπόν έτσι σε μια μεγάλη χρονική περίοδο από το 2015, θα μου επιτρέψει να παίρνω αυτή τη χρονιά, μέχρι σήμερα την απόκληση της χοντρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο στην Ευρώπη, θα δείτε ότι αυτή η απόκληση μειώνεται. Δηλαδή τα χρόνια 2015 έως 2018 ήμασταν η πρώτη ή δεύτερη πιο ακριβή χώρα στην Ευρώπη. 2015 έως 2018 δεν είχαμε ενεργειακή κρίση τότε. Είχαμε λιγνίτη όμως και δεν είχαμε πολλές ΑΠΕ. Και είχαμε και φυσικό αέριο φυσικά. Διπλασιάστηκε η συμμετοχή του φυσικού αερίου και εκείνο το διάστημα στο ηλεκτρικό μείγμα. Και είχαμε απόκληση συν 30 και συν 40% σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή η χοντρική τιμή στην Ελλάδα ήταν 40% πιο ακριβή κάποιες χρονιές σε επίπεδο έτους από το μέσο όρο της Ευρώπης. Το 2021 και 2022, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, έχουμε πραγματικά πιο ακριβή τιμή χοντρικής ενέργειας στην Ελλάδα από το μέσο όρο της Ευρώπης, που φτάνει το 20%, άρα έχει μειωθεί έως και 40-50% η απόκληση που είχαμε από το μέσο όρο της Ευρώπης. Και βεβαίως έχουμε πέσει και στις θέσεις ακρίβειας. Έχουμε 3-4 χώρες ευρωπαϊκές που είναι πιο ακρίβειες από εμάς. Χωρίς να βάλουμε πυρηνικά, χωρίς να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, πλην ενός. Έχουμε εγκαταστήσει 4 γιγαβάτ μέσα σε 3 χρόνια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό είναι λοιπόν, αυτή είναι η λύση. Και αυτό, επαναλαμβάνω, το πετύχαμε τα τελευταία 3 χρόνια. Γιατί το 2015 στο 2018 κατασκευάστηκαν στη χώρα και συνδέθηκαν περί τα 800 ΜΒ συνολικά την τετραετία, και μόνο το 2022 συνδέσαμε 1.700 ΜΒ. Δηλαδή ότι κάναμε σε ένα χρόνο, το 2022 θέλαμε 2 τετραετίες, 2015-2018, για να τα πετύχουμε. Ίσως ωστόσο, τώρα θα κάνω το σχόλιο, όχι για να συνεχίσουμε τη συζήτηση, ίσως ωστόσο θα έπρεπε κανείς να δει και τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς στην Ελλάδα, πέραν του αντικειμενικού γεγονότος ότι η ΑΠΕ, όσο επεκτείνεται η εγκατάστασή τους, τόσο δίνεται δυνατότητα, ας πούμε, να μειωθεί η τιμή. Θέλω να μου κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή είναι πράγματι εντυπωσιακή η είδηση που φαίνεται να εξελίσσεται καλά, η υπόθεση της ΔΕΗ στη Ρουμανία. Και πραγματικά θα ήθελα ένα σχόλιο από την πολιτική ηγεσία για αυτή την επιχειρηματική κίνηση. Εννοείται για την... Εννοώ για την εξαγορά, την πιθανή εξαγορά της ΕΝΕΛ στην Ρουμανία. Από τη ΔΕΗ. Καταρχήν μίλησα πριν για εθνικούς πρωταθλητές. Εμείς θεωρούμε ότι η ΔΕΗ είναι ένας τέτοιος εθνικός πρωταθλητής. Η ΔΕΗ μπορεί να γίνει κυρίαρχη εταιρεία στον ενεργειακό κλάδο στα Βαλκάνια. Η ΔΕΗ μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να ενισχύσει και την ανταγωνιστικότητά της, αλλά και την οικονομική της θέση, προς όφελος τελικά της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Η ΔΕΗ σήμερα έχει μία δεσπόζουσα θέση. Έχει ένα μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 65% και στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως γνωρίζετε, έχουμε συγκεκριμένες, ανηλυμένες, να το πω έτσι, υποχρεώσεις. Αυτό σιγά σιγά να μειωθεί και να αυξηθεί ο ανταγωνισμός στην ελεγχώρια αγορά. Αν η ΔΕΗ μείνει στάσιμη, δύο πράγματα θα γίνουν. Ή θα συρρυκνωθεί, και αυτό σημαίνει πολλά και τεράστιες προσκλήσεις ό,τι αφορά προκλήσεις στη βιωσιμότητά της, ή θα επεκταθεί. Οπότε όχι μόνο αυτό δεν θα ξεπεράσει τα προβλήματα βιωσιμότητας τα οποία μπορεί να προκληθούν από την υποχρέωση της να μειώσει το μερίδιο αγοράς στην ελληνική αγορά, αλλά αντίθετα θα γίνει ένας πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη συγκεκριμένα και στα Βαλκάνια, και ένας πυλώνας ανάπτυξης εδώ στη χώρα μας.
Γιατί θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της, θα επεκτείνει την πελατική της βάση, θα έχει ένα κυρίαρχο ρόλο στη Βαλκάνια, σε όλο τον άξονα Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και ίσως πιο ψηλά. Και αυτό φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, τελικά θα έχει θετικά αποτελέσματα εδώ, σε εμάς, στον τόπο μας, στην Ελλάδα, στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που ελπίζω να ήταν ενδιαφέρουσα και για τους ακροατές μας και τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Θα δώσω τις κιτάλιες στους συναδέλφους για την συνέχεια του προγράμματος. Ευχαριστούμε πολύ.